Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και καινούργοι όσοι είναι συνδρομητές. Θα κάνουμε λοιπόν ένα πολύ δυνατό ρίξιμο. Ρίξιμο αποκλειστικά για την Πανσέλινο στον Κρυό, η οποία γίνεται στις 9 Οκτωβρίου, στις 16η μοίρα και 45 λεπτά. Σας τα λέω όλα, διότι όλα παίζουν ρόλο στην αστρολογία και ένα πράγμα το οποίο μου αρέσει είναι να αναλύω τις μοίρες, διότι αστρολογικά οι μοίρες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι μία πύλη. Πάμε ευθύς αμέσως να σας πω για την ανάλυση. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό ρίξιμο όσον αφορά για την Πανσέλινο. Θα σας πω δύο λογάκια Πανσέλινος και μετά θα τραβήξω και μία κάρτα για το κάθε ζώδιο για το πώς σας επηρεάζει. Πάμε κατευθείαν να μπούμε στο θέμα μας λοιπόν. Είναι μία σημαντική Πανσέλινος. Όμως, αυτή η Πανσέλινος και γενικά η Σελήνη δεν ταιριάζει ενεργειακά, να το πούμε έτσι, με τον Κρυό. Υπάρχουν λοιπόν η Σελήνη, υπάρχουν μία διαβάθμιση, αν θέλετε, μέσα στην αστρολογία, γενικά στο σύστημα της αστρολογίας, στη φιλοσοφία της αστρολογίας, όπου σου λέει ρε παιδί μου ότι με κάποια ζώδια αισθάνεται άνετες. Είναι παραδείγματος χάρη στο καρκίνο, στο ζώδιο του καρκίνου, η Σελήνη αισθάνεται πάρα πολύ καλά. Ή και στο ζώδιο, ας πούμε, του Ταύρου. Στο ζώδιο όμως του Κρύου δεν αισθάνεται καλά. Διότι έχουμε τελείως διαφορετικές ενέργειες και τελείως διαφορετική προσέγγιση. Όπως κάνουμε και στη ζωή και οι άνθρωποι, έτσι. Ο ένας άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά, ο άλλος διαφορετικά, ο άλλος είναι πιο συναισθηματικός, ο άλλος είναι πιο λογικός, ο άλλος είναι πιο ορμητικός, ο άλλος είναι πιο κάτσε περίμενε να δούμε κτλ. Αισθάνεται απόμακρη η Σελήνη αυτό το διάστημα και βγαίνει ένα συνέστημα ότι ό,τι δεν πέτυχες γενικά στο συναισθηματικό κομμάτι, ότι δεν ήρθε, δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει μέσα σου μια ορμή και μια τέτοια ενέργεια που είναι έτοιμο να εκραγεί. Ο Κρυός, σαν ζώδιο, φυσικά εννοείται ότι υπάρχουν κρύοι όπου δεν είναι τόσο ορμητικοί. Υπάρχουν κρύοι που δεν είναι και τόσο, ας το πούμε έτσι, αυτό να κάνω. Παρ' όλα αυτά, έχουν μέσα τους το μικρόβιο, το ψήγμα που λένε, της πρωτοπορίας του να πετύχουν, του να κάνουν, να τους δοθεί η ευκαιρία. Λίγο θα πούνε, αχ, ρε παιδί μου, ναι, γιατί όχι, έτσι, το έχουν αυτό. Ο καθένας εκφράζει με δικό του τρόπο, αλλά υπάρχουν κρύοι που είναι ντουπ κατευθείαν, ορμάνε με το κεφάλι. Δηλαδή, στο μέγιστο maximum της ενέργειας του κρύου, γιατί αυτό τώρα εξετάζουμε, είναι η δύναμη. Ο Κρυός λέει δύναμη, εκφράζει τη δύναμη, εκφράζει την πολεμική, εκφράζει να ορμήσω με το κεφάλι το δυνατό που έχω και δεν λογαριάζω αν απέναντί μου το πάχος του τείχου είναι αδιαπέραστο. Εγώ θα ορμήσω. Θέλει να είναι ο αρχηγός και αυτό είναι και από μέσα του ένα αίσθημα, ας το πούμε, το οποίο του αρέσει, παίρνει δύναμη. Γι' αυτό και βλέπουμε και πολλούς Κρυούς να είναι σε επιχειρήσεις, να έχουν μεγάλες θέσεις, να προχωράνε να κάνουν και δεν υπολογίζουν κανέναν και τίποτα. Είναι και πάρα πολύ εγωκεντρική. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι. Η Σελήνη βεβαίως εδώ είναι διαφορετική. Είναι πιο συναισθηματική, είναι πιο ιδιαίτερη, είναι πιο γλυκιά, ας το πούμε, και σου λέει ρε παιδί μου, τι μου λες τώρα, πας εσύ με ορμή και δύναμη. Αλλά είναι και το συνέστημα μέσα που σιγοβράζει σε όλους μας. Βεβαίως εννοείται ότι επηρεάζεστε εσείς που έχετε κυρίως τη Σελήνη στον Κρυό, έχετε γεννηθεί δηλαδή, σας επηρεάζει άμεσα και μπορείτε να δείτε πώς αυτό ενεργοποιείται στο χάρτη σας. Θα κάνουμε κι άλλα βέβαια, θα σας πω πολλές ωραίες πληροφορίες. Τι σε καλεί όμως να υλοποιήσει η Σελήνη, θα το δούμε και στο ρίξιμο. Θα σας πω τώρα τι γίνεται. Υπάρχει αυτή η μοίρα. Η 16η μοίρα και 45 λεπτά στην αστρολογία, συγκεκριμένα η 16η μοίρα με 17η, είναι η πύλη του αρχηγού. Έτσι λέγεται. Είναι η πύλη του αρχηγού. Υπάρχει πραγματικά. Ένας από τους ανθρώπους, αν θυμάμαι καλά, χωρίς να κάνω λάθος, γιατί το είχα κάνει και σαν άσκηση, ας το πούμε, είναι του Ουμπέρτο Έκο. Ο Ουμπέρτο Έκο λοιπόν έχει, γενικά έχει μία 16η μοίρα, είναι η πύλη του, πράγμα που σημαίνει ότι ναι, στη ζωή του είχε και βγήκε προς τα έξω, έγινε αναγνωρίσιμος, είχε και άλλα βέβαια κτλ. Αυτή η μοίρα λοιπόν, η 16η-17η, σου λέει γίνε αρχηγός. Αν, και παρόλο που δεν την έχεις, ψάξτε αν την έχετε αυτή τη μοίρα, εντάξει, θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα, λοιπόν, σε ένα απλό πρόγραμμα που βγάζει τους χάρτες, όμως σε καλεί και εσένα να γίνεις αρχηγός, αρχηγίνα. Τα συναισθήματά σου, που θες να πας, τι θες να πετύχεις, ποια είναι τα όνειρά σου. Σου λέει λοιπόν μια ευκαιρία, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν λίγο αντιμαχόμενες πλευρές όσον αφορά, μπες μπροστά, πήγαινε με δύναμη, μη μασάς. Δηλαδή είναι μια περίοδος για σένα πολύ καλή να κλείσουν κύκλοι οι οποίοι πλέον δεν σου χρησιμεύουν. Είναι μια καλή περίοδος για σένα να δεις, να ξεκαθαρίσεις τα συναισθήματά σου και που θες να πορευτείς γενικότερα συναισθηματικά αλλά και στη ζωή σου και να σου δώσει τη χαρά της ολοκλήρωσης και της πληρότητας. Αυτή η επίσης συγκεκριμένη μοίρα τώρα, εάν πάμε και ψάξουμε και λίγο και το ψάξουμε, είπαμε είναι μια πύλη, αλλά αυτή η συγκεκριμένη μοίρα έχει και μια ονομασία.
Ονομάζεται, ακούστε, είναι λίγο παράξενες οι ονομασίες, αλλά έχουν πολύ μεγάλο νόημα. Έτσι, όπως μας τα δώσανε, να το πω έτσι, άλλοι σοφοί αστρολόγοι και τα έχουν ψάξει και τα έχουν και είναι πολύ ιδιαίτερα. Λέει λοιπόν, αυτή η μοίρα ονομάζεται. Μία γυναίκα κρατά ζυγό, στη μια μεριά έχει ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, στην άλλη μερικά χρυσά νομίσματα. Παράξενο όνομα, δεν νομίζετε, αλλά. Όμως, πίσω από όλα αυτά είναι συμβολισμοί. Μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι. Η αστρολογία είναι μια γλώσσα συμβολισμών και εκείνη που την παντάνε όλοι. Ναι, είναι ένα φανταστικό σύστημα, στη φαντασία μας είναι. Δηλαδή, ο ζωδιακός κύκλος, οι αστερισμοί, ο αριθμός 12, όλα αυτά είναι νοητικά. Εντάξει, δεν πηγαίνουν πραγματικά και λένε «Α, πήρα αυτό, πήρα εκείνο». Όχι, δεν έχει να κάνει με την αστρονομία. Έχει να κάνει με τη φύση, πώς εκφράζεται η φύση, και έχει να κάνει σε ένα νοητικό επίπεδο. Λοιπόν, και μας μιλάει για πολλά πράγματα. Ήρθε η στιγμή να κρατήσεις ισορροπίες. Αυτό σου λέει αυτή η μοίρα, αυτό σου λέει. Να κρατήσεις ισορροπίες μεταξύ καλής ζωής, που τη δικαιούσε, κόκκινο κρασί, περνάω καλά, έχω φίλους, το κόκκινο σημαίνει και πάθος, το κόκκινο σημαίνει και μπαίνει και μέσα στο αίμα μου, το κόκκινο και το αίμα που βράζει που λένε, είδατε πώς όλα βγαίνουνε. Και να ισορροπήσεις την καρδιά σου. Θες και επιτυχία, θες και ανέσεις και όλα αυτά μέσα σου είναι έτοιμα να επαναστατήσουν. Επίσης κοιτάμε τον άξονα, έχουμε λοιπόν κρυό, απέναντι έχουμε ζυγό, δεν είναι τυχαίο. Έχουμε τον κρυό που σημαίνει επαναστατώ, προχωράω, παίρνω πρωτοβουλίες, κάνω πράγματα, και ο ζυγός σημαίνει κάτσε περίμενε, βρες ισορροπίες. Άρα έχουμε λοιπόν ένα δίπολο, να το πω έτσι, μια ζυγαριά που από τη μία σε οθεί για παρορμητισμό, για αποφάσεις, δύναμη και τι θες να φτιάξεις τη ζωή σου, και ανέσεις και λεφτά και το ένα και το άλλο, γιατί τα θέλει αυτά ο κρυός, ο αρχηγός τα θέλει αυτά. Αναγνωρισιμότητα, δεν ξέρω τι άλλο. Από την άλλη, ο ζυγός επίσης και σου λέει κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Ισορροπίες. Συνεργασία. Να το δούμε όλο αυτό. Άρα αυτό είναι το κλειδί και το δίπολο το οποίο παίζει. Άρα λοιπόν τι έχουμε εδώ φίλες και φίλοι να πάμε στο κλειδί μας, είναι ότι σκέψου πρωτού πράξεις. Βάλε μια ισορροπία, σκέψου καλά πρωτού κάνεις τη δράση. Όρμα, αποφάσισε και όρμα, αλλά δες όμως τι είναι αυτό που ζεσταίνει την καρδιά σου. Σας το λέω αυτό είναι το μήνυμα. Δες τι είναι αυτό που ζεσταίνει, που γλυκαίνει την καρδιά σου και μετά όρμα να το κατακτήσεις. Αυτό που θα κάνω τώρα φίλες και φίλοι είναι το εξής, μισό λεπτάκι. Είναι, θα ρίξω για την μοίρα, σας είπα εγώ τις γενικές πληροφορίες, για την μοίρα τη συγκεκριμένη, τι μας λέει, όπα, πέφτουν εδώ πράγματα, okay. Λοιπόν, τι θέλει να μας πει η συγκεκριμένη μοίρα, που βεβαίως εννοείται ότι εδώ η πανσέλινος των κρυό είναι ότι, κοίταξε να δεις, έρχονται έντονες καταστάσεις, έντονα γεγονότα, ανάλογα βέβαια και με τον προσωπικό χάρτη του καθενός, έτσι, δεν θα είναι όλο αυτή η ένταση για τους ίδιους, έτσι, ίδια ένταση για όλους εσάς, εννοείται ότι εξαρτάται και η δική σας η σελήνη και άλλα πράγματα τα οποία, οκ, εντάξει, μπαίνουμε σε πολύ λεπτομέρεια για να τα πούμε. Εγώ όμως αυτό που θέλω είναι να τραβήξω μια κάρτα, να μας πει η συγκεκριμένη μοίρα, που είναι πολύ ιδιαίτερη, μάλιστα είναι οι εραστές. Η αγάπη λοιπόν έρχεται να παίξει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Οι αποφάσεις εννοείται και είναι αυτό που λέγαμε κατά κάποιο τρόπο και οι αποφάσεις. Οι εραστές, ξέρετε, είναι μια καλή κάρτα. Δηλώνει τον έρωτα, ναι, την αγάπη, δηλώνει τη συμφωνία, δηλώνει τις αδελφές ψυχές, τις δίδυμες φλόγες, δηλώνει πολλά πράγματα. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο σε βάζει να επιλέξεις. Είναι αυτό που είπαμε. Το ένα ή το άλλο. Σε βάζει να επιλέξεις πού θέλεις να πας και να προχωρήσεις για το επόμενο διάστημα της ζωής σου. Καλή κάρτα όμως, πολύ καλή συντονισμή. Το αφήνω εδώ πέρα και πάμε επί τούτου τώρα να ρίξουμε για αυτή τη σελήνη. Εδώ βάζω τη μοίρα και μετά θα κάνουμε και τα ζώδια. Πάμε φίλες και φίλοι. Ειδικό ρίξιμο για πανσέλινο στο κρύο. Ειδικό ρίξιμο. Φτιαγμένο ειδικά μόνο και μόνο για πανσέλινο στο κρύο. Πάμε. Η πρώτη κάρτα είναι πώς εσύ γενικά θα έχεις, να το πούμε έτσι, εύνοια, ευκαιρία στο να είσαι ατρόμητος ατρόμητη. Έτσι, γιατί όχι. Πώς θα είσαι εσύ, πού θα σε ωφελήσει αυτό και έχει βγει ο κρεμασμένος.
είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, θα σε ωφελήσει να καταλάβεις για πόσα και για ποια πράγματα έχεις θυσιαστεί στη ζωή σου και να καταλάβεις ότι πολλές φορές χρειάζεται όντως στη ζωή μας να θυσιάσουμε το χρόνο μας, τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας, οτιδήποτε, αλλά γίνεται για έναν ανώτερο σκοπό. Δεν, ό,τι θυσιάσαμε γενικότερα μέχρι στιγμή σου λέει δεν έγινε για άσημο σκοπό. Και επίσης αυτό είναι που μπορεί να σε κάνει και ατρόμητο, να μην φοβάσαι τίποτα. Γιατί είπαμε η ενέργεια είναι εδώ του κρύου, είναι δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ατρόμητος ατρόμητη. Αμαζόνας σκέτη, αμαζόνος. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε εδώ κρεμασμένος. Θέλει να σου πει ότι ναι, θα χάσω κάποια πράγματα, αλλά θα κερδίσω όμως και κάποια άλλα πράγματα. Η δεύτερη κάρτα είναι πώς μπορώ λοιπόν το επόμενο διάστημα το χρησιμοποιήσω υπέρ μου και με έναν τρόπο θετικό και είναι το 10, είναι το 10 κούπα. Το 10 κούπα λοιπόν φίλες και φίλοι είναι από τις καλές κάρτες, γιατί το 10 κούπα είναι από τις όμορφες κάρτες που δείχνει εδώ τις ευχές και τις ευλογίες που κρεμάγανε στα δέντρα. Δείτε εδώ είναι και λίγο παγανιστικό αυτό, είναι παλιό. Λοιπόν, παλιά, τα παλιά χρόνια, δείτε εδώ είναι τα φυλαχτά που τα κρεμάγανε. Είναι μια όμορφη κάρτα και έρχεται να σου πει λοιπόν ότι για το επόμενο διάστημα καλό θα είναι ευνοείται τα νέα ξεκινήματα. Ναι, γιατί το υπανσέλινο σημαίνει ότι κάτι τελειώνει και κάτι καινούριο ξεκινάει, ας το πούμε, και βάλε πλώρη για νέα πράγματα. Ξεκίνα για να κάνεις όμορφα νέα πράγματα τα οποία θα έρθουν στη ζωή σου, έτσι. Το 10 κούπα έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που αγαπάνε και μας αγαπάνε, τα οποία είναι σαν φυλαχτά στη ζωή μας. Αυτό και αν είναι ένα πολύ καλό μήνυμα. Η επόμενη κάρτα είναι τι χρειάζεται, είναι μια κατάλληλη περίοδος να απελευθερώσω κάτι. Τι χρειάζεται να απελευθερώσω και αυτό που χρειάζεται να απελευθερώσεις αγαπημένα μου, αγαπημένη μου, έχει βγει μια βασίλισσα και εδώ κούπα, να τη βασίλισσα εδώ με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο έρχεται και συνδυάζεται, και θέλω να το δεις εδώ, συνδυάζεται, συνδυάζονται οι εικόνες δηλαδή, γιατί όλα είναι ένα πέρασμα, είναι ένας γεφυρισμός, ας το πούμε. Οπότε θα το βάλω και έτσι νομίζω, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένας όμορφος γεφυρισμός, όπου η ενέργεια αυτής της κουπάτης βασίλισσας, που θυμίζει και τη σελήνη, έτσι, γιατί η σελήνη έχει πολύ νερό, διέστηση, ψυχή, συνέστημα, όλα αυτά, οι αλήθειες που ψάχνεις μέσα σου, όλο αυτό και βρίσκεις δρόμους και διαδρομές για αυτή την αλήθεια, ήρθε η ώρα να βγει από μέσα. Το ένστικτο, έτσι, η διέστηση, η δύναμη, δες εδώ η κούπα, δες εδώ αυτή τη βασίλισσα, το φέρω πάρα πολύ κοντά, εδώ να το δεις, είναι πως αυτά τα δύο χέρια εδώ πέρα έρχονται και αγκαλιάζουν την καρδιά σου και την ψυχή σου για να απελευθερώσεις αυτό που λέγαμε ίσως και το καταπιεσμένο συνέστημα. Απελευθερώσου, ρε παιδί. Με ποιο τρόπο ο καθένας τώρα, με όποιο τρόπο θα μπορέσει να βρει. Μουσική, χορός, περπάτημα, φίλοι, να πιεις λίγο, να βγεις έξω, να διασκεδάσεις. Πολλοί τρόποι. Απελευθέρωση, έτσι. Απελευθερώνω λοιπόν και απελευθερώνω και τους φόβους με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα είναι τι χρειάζεται όσον αφορά να δω εγώ και τον εαυτό μου. Και αυτό που χρειάζεται να δω, πάλι λοιπόν βγαίνουν πάρα πολλά τώρα εδώ, βγαίνουν. Για να το δούμε σαν ιστορία. Θέλω να δεις εδώ πως αυτή η εικόνα έρχεται και συμπληρώνει μία την άλλη. Και κάνει λοιπόν ένα μοτίβο, κάνει μια πολύ όμορφη εικόνα. Το 9 πεντάκτη, το 9 πεντάκτη, για κάποιο λόγο το είπα, τέλος πάντων. Το 9 κούπα μαζί με το 10 κούπες είναι δύο χαρτιά πολύ καλά, πολύ όμορφες κάρτες, οι οποίες εδώ δηλώνουν ότι χρειάζεται λοιπόν να κάνεις ευχές. Να ευχηθείς, να προσευχηθείς αυτή την περίοδο. Το 9 κούπα είναι μόνος μου, μόνη μου. Οραματίζομαι ποιες είναι αυτές οι ευχές που θέλω να πετύχω και τις φέρνω, αν θέλει, σαν σκέψη, σαν φαντασία, στο γήινο επίπεδο για να τις υλοποιήσω. Φίλες και φίλοι, τώρα η υλοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα το αναλύσω τώρα εδώ πέρα, γιατί πάμε, ξεμακραίνουμε, γιατί εδώ μεγαλώνουμε εδώ τώρα, η ενέργεια αυτή μας πηγαίνει σε πολλά πράγματα διάπλατα. Είναι όμως μια ενέργεια που σημαίνει ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Εντάξει, αυτό. Μπορείς να υλοποιήσεις αυτό που θέλεις, φέρνοντας το από φαντασία κάτω σε πραγματικότητα. Πηγαίνουμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, που σημαίνει
Τι χρειάζεται να φέρω στη ζωή μου για να νιώσω δυνατός δυνατή. Είναι μια κάρτα δύναμης λοιπόν, έτσι, και είναι μια κάρτα δύναμης και έρχεται ένας άλλος τώρα βασιλιάς πεντάκτηνο. Άρα μιλάμε για πολύ ισχυρές ενέργειες εδώ πέρα. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο λέω, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Το πεντάκτηνο έχει να κάνει και με τα οικονομικά. Έχει να κάνει με τη σταθερότητα, έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, έχει να κάνει με τις συνεργασίες, με τις γνωριμίες και αυτό φαίνεται για κάποιο ρόλο παίζει, γι' αυτό επιμένει, είναι ο βασιλιάς κουπάτος εδώ. Όπου αυτοί εδώ οι δύο, για να το δούμε, έρχονται να συμπληρώσει, δείτε πάλι μια ωραία εικόνα, πώς η μία εικόνα πάλι εδώ συμπληρώνει την άλλη, δείτε το, σαν εικόνα, έτσι. Αυτοί οι δύο εδώ λοιπόν έρχονται μέσα από τη δική τους ενέργεια και ενοποιούνται σε ένα επίπεδο κοσμικού επίπεδου, ας το πούμε, μεταφυσικού επίπεδου, και έρχεται εδώ να σου πει ότι η δύναμή σου είναι η ψυχραιμία σου, η σταθερότητα, το συναίσθημά σου. Και φυσικά σε ένα άλλο κομμάτι σημαίνει, όχι συγκρατώ, ελέγχω και το συναίσθημα. Ελέγχω κατά κάποιο τρόπο αυτή την ορμή, χωρίς όμως να σημαίνει την μπλοκάρω, αλλά την αφήνω να απελευθερωθεί και να γίνει δημιουργική. Και εδώ σημαίνει πάλι, φίλες και φίλοι, σημαίνει η ομορφιά του συναισθήματος. Αυτή είναι η δύναμή σου αυτή την περίοδο. Το επόμενο είναι, πώς μπορείς εσύ να γίνεις πιο, να το πω έτσι, να έχεις αυτό που λέμε συναισθηματική νοημοσύνη απέναντι στους άλλους. Πώς με έναν όμορφο τρόπο μέσα από το συναίσθημα να συνδεθείς με άλλους ανθρώπους. Και αυτή είναι μια όμορφη κάρτα που έρχεται. Τώρα βγήκε εν πάση περιπτώσει μια βασίλισσα πεντάκτηνα. Εντάξει, έλεγα πεντάκτηνα, βγήκε λοιπόν εδώ πέρα η πεντάκτηνο. Βασίλισσα πεντάκτηνο. Έχουμε λοιπόν πολλά πρόσωπα. Έχουμε βασίλισσες, έχουμε βασιλιάδες. Έρχονται να παίξουν έναν ιδιαίτερο ρόλο πάρα πολύ τα ζώδια του νερού, τα ζώδια της γης, έτσι. Πολύ ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σου. Είτε είσαι εσύ ζώδιο νερού ή γης ή όχι, ή έχεις πολύ νερό στο χάρτη σου ή όχι. Δηλαδή, στο χάρτη δηλαδή, βλέπουμε και ποια ζώδια είναι εκείνα τα οποία, ποια στοιχεία είναι περισσότερο στο χάρτη μας, αν είναι νερό ή όχι. Όμως εδώ το πεντάκτηνο σου λέει ότι αυτή η βασίλισσα έρχεται με διέστηση, έρχεται με συνέστημα, έρχεται με δύναμη, με πρακτικότητα να δώσει λύσεις, και όχι μόνο αυτό, μπορείς να συνδεθείς με τους ανθρώπους τελικά με έναν υγιεινό, ανθρώπινο, νορμάλ τρόπο, και φυσικά να έρθουν και καινούργια ανοίγματα και καινούργιες επιτυχίες στα επαγγελματικά και καινούργιες σχέσεις. Αφήνω το παλιό και αγκαλιάζω το καινούριο. Έτσι πάρα πολύ γρήγορα και απλά. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, αυτό είναι το γενικό μήνυμα το οποίο έχει να μας πει. Μας είπε λοιπόν αυτή η σελήνη στον κρυό, αυτή η πανσέλινο στον κρυό, και θα πάμε, μισό λεπτό, να τα βάλουμε εδώ πέρα, να σας τραβάω μία καρτούλα γενικά πώς θα επηρεαστεί το κάθε ζώδιο, αυτή την πανσέλινο. Έτσι ένα γενικό μήνυμα, μια συμβουλή αν θέλετε, ή μια γενική έτσι κατάσταση. Ωραία, να ανακατέψουμε λιγάκι, κόβω γρήγορα και πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Ο κρυός λοιπόν, που έχει και τη δυμητική του με αυτή την πανσέλινο, μας έρχεται το, τι έχουμε εδώ, έχουμε το 8 ξυφών, εντάξει. Απεγκλωβίσου σου λέει εδώ. Βρες λύσεις, μπορείς να βρεις λύσεις, στο μυαλό σου είναι όλα, νιώθεις κατά κάποιο τρόπο έτσι, σε νοητικό επίπεδο έναν, έτσι, μια, να, το πούμε, να σου παίρνει ενέργεια η σκέψη σου, έναν εγκλωβισμό, μια φυλακή, μια εσωτερική φυλακή, απελευθερώς. Νοητικά κυρίως, διότι οι σκέψεις σου είναι αυτές οι οποίες σε παγιδεύουν. Είναι αυτό που λένε, το μυαλό μας είναι και η φυλακή μας, όχι οι άλλοι. Ας πάμε πρώτα στο δικό μας κομμάτι, έτσι. Οι άλλοι σκέφτονται, ναι, μας κάνουν και είναι το άλλο, δεν ξέρω τι, οκ, εντάξει. Αλλά είναι το μυαλό μας κυρίως που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και ήρθε η στιγμή να απελευθερώσουμε όλο αυτό που βγαίνει κατά κάποιο τρόπο και τις σκέψεις μας, εντάξει. Ταύρος. Ταύρος λοιπόν έρχεται να μας πει, α, πάρα πολύ ωραία. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν βασιλιά. Είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Ο βασιλιάς πεντάκτηνο, ο βασιλιάς γης, που είναι πολύ ταιριαστό με σένα, σου λέει λοιπόν ότι έχεις όλες εκείνες τις ευκαιρίες για πρακτικό σχέδιο, πρακτικά πράγματα. Αυτή η πανσέλινο σου δίνει μια δυνατότητα ρεαλιστικού σχεδίου στη ζωή σου γενικά,
επιτυχίες στα επαγγελματικά σου, γνωριμίες, αναγνωρισιμότητα και στις σχέσεις σου όμως μπορεί να είναι και ένα έδαφος το οποίο να είναι στέρεο. Φυσικά ταιριάζει περισσότερο με τα ζώδια της γης αυτή την περίοδο και οροσκόπους και σου λέει ότι στη ζωή σου γενικά μπορείς να έχεις μία σταθερότητα αυτή την περίοδο, δεν είναι για πάντα βέβαια, αλλά μία σταθερότητα και κάποιες επιτυχίες και γνωριμίες, έτσι. Λοιπόν, και να αισθάνεσαι μια ασφάλεια που τόσο πολύ ταύροι μπορεί να το έχετε και ανάγκη αυτή την περίοδο. Δίδυμοι λοιπόν. Οι δίδυμοι έρχονται με τη Σελήνη. Επηρεάζεστε φυσικά εννοείται από την Πανσέλινη, από τη Σελήνη, από τις φάσεις της, στο κομμάτι του συναισθήματος, των σκέψεων, που πηγαίνει η ζωή μου, αν τα καταφέρνω, αν τα έχω καταφέρει, αν έχω αξία. Κάποιες τέτοιες λοιπόν κυρίως εσωτερικές, να το πω έτσι, ανησυχίες. Αλλά σας βοηθάει αυτή η Πανσέλινος να ξεκαθαρίσετε πάρα πολλά πράγματα και να πάτε να βρείτε εδώ πέρα όλο αυτό που λάμπει που είναι χρυσός και να αντιληφθείτε ότι δεν έρχονται οι εξωγήινοι να σας πάρουν, έτσι, αυτός ο επτάμενος δίσκος είναι φοβερές κάρτες, εντάξει. Δεν έρχονται οι εξωγήινοι να σας πάρουν, ούτε για να νιώθετε εις εξωγήινοι, είστε ένας άνθρωπος απόλυτα φυσιολογικός, έχουμε ακούσει πάρα πολλά για αυτό το ζώδιο, όμως είναι μια πολύ καλή περίοδος για εσάς να ξεκαθαρίσετε και το συναισθηματικό σας κόσμο και να απελευθερωθείτε και στο κομμάτι του συναισθήματος. Πολύ καλά. Το επόμενο λοιπόν που έρχεται εδώ για τους καρκίνους είναι τώρα λοιπόν, έχουμε το 5 ξυφών. Είναι μια περίοδος λίγο, το μισό λεπτό, ναι, το 5 ξυφών λοιπόν. Α, όχι, συγγνώμη. Το 7 ξυφών, συγγνώμη. Το 5 ξυφών βέβαια δεν είναι τυχαίο που το είπα, διότι όντως υπάρχουν καταστάσεις όπου υπάρχουν παρεξηγήσεις, δυσκολίες, ασυνεννοησία. Εντάξει, μου ήρθε η εικόνα του 5 ξυφών στο μυαλό, γι' αυτό το είπα και μπερδεύτηκα. Και πρέπει να το αναφέρω. Μια περίοδος λίγο περίεργη. Ασυνεννοησία, ασάφεια, δυσκολιών επικοινωνία με τους άλλους. Εδώ είναι και το 7 ξυφών που σημαίνει και η προδοσία, έτσι. Σημαίνει επίσης και δυσκολίες πάλι επικοινωνίας. Σημαίνει ότι κάπου και νιώθετε ότι δεν σας καταλαβαίνουν οι άλλοι, λίγο την αξία σας, κάπου έχετε αμφισβητείτε κιόλας λίγο και το κομμάτι της δικής σας αξίας. Αυτά είναι νοητικά. Είναι λίγο κόλπα του μυαλού, να το πω έτσι. Χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται ψυχραιμία και φυσικά εννοείται ότι για την επόμενη περίοδο πρέπει να βάλετε τα όρια σας. Δηλαδή, τι εννοώ, βάζω τα όρια μου. Σημαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος έρθει και αμφισβητήσει την αξία μου ή οτιδήποτε, πρέπει λίγο να οριοθετηθώ, να τραβήξω μια γραμμή. Εντάξει, να πω ότι, όπα φίλε, μισό λεπτό, τι είναι αυτά που λες. Ή μπορεί να χρειαστεί, γι' αυτό βγήκε και το 5 αυτό, είναι και να... και να βάλετε πολύ αυστηρά όχι μόνο το όριό σας, αλλά και το σημείο που εσείς διαπραγματεύεστε. Να πεις, φίλε, μέχρι εκεί. Και αυστηρά κιόλας, εντάξει. Λέοντες. Οι λέοντες, λοιπόν, έρχονται πολύ δυναμικά, πάρα πολύ δυνατά, με τον... Ωπα, τι κάνω, ρε παιδί μου, ανάποδα τώρα το βαλαγώ, συγγνώμη. Με τον Άσο Μπαστούνι. Συμβατή ενέργεια, αρκετά καλή δύναμη. Ναι, όντως έχετε μία εύνοια για κάποια πράγματα αυτή την περίοδο να τελειώσετε από το παλιό οτιδήποτε είναι και να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, μια καινούργια αρχή η οποία είναι και πάρα πολύ δυνατή. Και μάλιστα αυτή η καινούργια αρχή μπορεί να είναι και στα επαγγελματικά, μπορεί να είναι και στα ερωτικά και μάλιστα με αρκετή ένταση και αρκετό πάθος, έτσι. Είναι θέμα απόφασης και είναι θέμα τολμάω. Εδώ σημαίνει τολμάω κιόλας. Ζώδιο Παρθένος. Το ζώδιο της Παρθένου λοιπόν έρχεται ένας πολύ ωραίος υπότης εδώ, ο οποίος είναι της φωτιάς. Εντάξει, το ζώδιο της Παρθένου εδώ σημαίνει αρσενική ενέργεια, σημαίνει αποστολή, σημαίνει να πετύχω πράγματα, διατηρώ την ενέργειά μου σε ένα υψηλό επίπεδο, θέλω να καταφέρω, να προχωρήσω, να κάνω και γενικά έχουμε πολύ καλούς συντονισμούς για σένα το ζώδιο της Παρθένου σε αυτή την Πανσέλινο, αν και είναι λίγο ψιλοζόρικη για σένα, σημαίνει επίσης και ερωτικά θέματα τα οποία okay, λίγο μπορεί να σε ζορίσουν και μπορεί να χρειαστείς και να μετακινηθείς και να κάνεις πράγμα. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι υπότης εδώ μπαστούνι. Ο υπότης μπαστούνι σημαίνει δεν μασάω και προχωράω. Φωτιά, έτσι. Προχωράω με αρκετή δύναμη. Και βεβαίως εδώ έχει και ένα σπαθί που σημαίνει επικοινωνώ κιόλας, έτσι. Επικοινωνώ και μιλάω και λέω και τα επιχειρήματά μου και αυτά που θέλω να... τις αλήθειες μου. Το επόμενο λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ένας βασιλιάς, λοιπόν εδώ, ωραία, ο ζυγός συνδέεται με το βασιλιά του Κουπάτο. Ένας πολύ δυνατός βασιλιάς, ψυχραιμία,
Εδώ σημαίνει συναίσθημα. Βάζω τη διέστησή μου, το ένστικτό μου για να πάρω κάποιες αποφάσεις. Νιώθω καλά. Νιώθω λίγο άγχος, λίγο πίεση, λίγο οτιδήποτε, αλλά με ψυχραιμία και σύνεση μπορώ να πετύχω και με καλή επικοινωνία και με διάθεση πραγματικής επικοινωνίας καταφέρνω τελικά να ξεπεράσω τα όποια εμπόδια μπορεί να παρουσιαστούν, κυρίως μέσα από το ένστικτο, έτσι. Λοιπόν. Το επόμενο είναι ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός λοιπόν μας βγαίνει το 10 κούπα. Το 10 κούπα, φίλες και φίλοι, είναι πολύ καλά. Είναι ένα πολύ καλό χαρτί. Το 10 κούπα έχει να κάνει πάρε δύναμη από την οικογένεια, από το περιβάλλον σου, από τους γύρω φίλους σου, ξεκαθάρισε πράγματα. Βάλε και τους στόχους τους οποίους εσύ πιστεύεις θα σε κάνουν χαρούμενο ή χαρούμενη. Βάλε και στόχους, κάνε πράγματα. Είναι μια κάρτα συναισθηματικής, θετικά εννοώ, ολοκλήρωσης. Και φαίνεται λοιπόν το επόμενο διάστημα, όντως και εσένα, δεν σε χτυπάει η Σκορπιέ και Σκορπίνα, όχι όμως τόσο πολύ αυτή η Πανσέλινος, τρελά θα έλεγα, βέβαια έχει τη δυναμική της, αλλά φαίνεται όμως ότι σου λέει ότι αν καταφέρεις, βρεις και το σημείο κλειδί μέσα σου ισορροπήσεις, τότε είσαι αρχηγόπουλο. Το Ξώτες, όπου εσείς είστε σε ένα καλό επίπεδο, γενικότερα αυτή την περίοδο με το να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα, είναι ο Ερημίτης. Λοιπόν, ο Ερημίτης είναι ζώδιο της Παρθένου, σου λέει λογική. Σε πιάνει λίγο μια παρόρμηση, αλλά εδώ όμως με τη λογική και τους κύκλους, γιατί το 9 σημαίνει και κλείνουν οι κύκλοι, σε βάζει σε μια διαδικασία λοιπόν να σκεφτείς κάποια πράγματα, να τα αναλύσεις και να δεις ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σου για να μπορέσεις να προχωρήσεις με επιτυχία. Κοίταξε να δεις εδώ τι γίνεται. Εδώ σημαίνει επίσης έχω αποκτήσει εμπειρία. Έχω περάσει διάφορα. Εσύ το Ξώτε, το Ξωτίνα. Έχω περάσει από εμπειρίες, από διάφορα πράγματα. Ναι, όντως κλείνουν κάποιοι κύκλοι. Κάποιοι κύκλοι νιώθω ότι πρέπει να κλείσουν. Έχουν γίνει και κάποιες αναδρομές, ίσως κάποια πρόσωπα από το παρελθόν. Κλείνεις ίσως και οριστικά την πόρτα. Έχεις γίνει πιο σοφός, πιο σοφότερη. Πλέον ξέρεις και έχεις εμπειριωθεί. Και έχεις άλλα πλέον, άλλη ενέργεια, άλλα εφόδια για να κάνεις ένα νέο άνοιγμα, έτσι, για το επόμενο διάστημα. Ή εγώ καιρε. Εσύ εγώ καιρε είσαι όντως, χτυπιέσαι λίγο αυτό το επόμενο διάστημα, μεταξύ τι τελικά γίνεται με μένα, έτσι. Χτυπιέστε εσείς εγώ καιρε όντως. Είναι και η αναδρομή που ήταν πάρα πολύ περίεργη και δύσκολη που μας ήρθε. Και αυτή όμως η Πανσέλινος είναι και λίγο ψιλοζόρικη. Θα πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Πρέπει να τα βάλεις κάτω και να ξεκαθαρίσεις. Έχεις ένα μπέρδεμα μέσα σου. Τι να κάνω, πού να πάω, πού βρίσκομαι, τι γίνεται, πού πατάω, θα φύγω, δεν θα φύγω, θα πάω, θα βρω, δεν θα βρω. Λοιπόν, okay, εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό, είναι απόλυτα ανθρώπινο. Το ξυφόν εδώ σημαίνει σκέψου ψύχρεμα, σκέψου λογικά, βάλ τα κάτω και θα τη βρεις την απόφαση. Θέλει και μια λογική αυτή η περίοδος και να καταλάβεις ότι δεν φταίς εσύ πουθενά. Πολλές φορές είναι πολύ περίεργος και πολύπλοκος αυτός ο κόσμος που ζούμε και επηρεάζεσαι και εσύ αναγκαστικά και ανάλογα με το προσωπικό χάρτη του καθενός και το τι έχει μέσα, λίγο υπάρχει ένα μπέρδεμα. Όμως αυτό το μπέρδεμα έχεις τη δυνατότητα πολύ σύμποντομα να το ξεκαθαρίσεις και να βγεις. Βγες λοιπόν και λίγο με ορμή και με δύναμη. Μη μασάς, μη το βάζεις κάτω, έτσι. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν. Το επόμενο είναι υδροχός και ο υδροχός έρχεται να μας πει για τον Ιεροφάτη. Η αλήθεια σου είναι αυτή που θα σε σώσει. Πίστης ότι κάνεις στις δυνατότητές σου, έχεις μεγάλη δύναμη, έχεις μεγάλη πίστη στον εαυτό σου, στις αντοχές σου, στις δυνατότητές σου, προχώρα. Εδώ ο Ιεροφάτης σημαίνει ότι θα φανούν και πολλές αλήθειες στο επόμενο διάστημα, αυτή την Πανσέλινο δηλαδή. Θα βγουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια, έτσι, πολλές έτσι, ιδιαίτερες καταστάσεις. Είναι όμως μία δυναμική, πολύ καλή επικοινωνία με ζώδια γενικότερα, Ταύρο που θα σε βοηθήσουν. Θα κάνω ένα πολύ γρήγορο μετά, θα σας πω. Εδώ λοιπόν επηρεάζεσαι πολύ γρήγορα από το ζώδιο του Ταύρου, μια βοήθεια, είτε ζώδια, δηλαδή είτε ζώδια είτε οροσκόποι, άνθρωποι που έχουν πολύ Ταύρο στο χάρτη τους, θα σε βοηθήσουν να δεις αλήθειες και να προχωρήσεις και να μην χάσεις την πίστη σου, έτσι. Να μην πεις ρε παιδί μου, εγώ είμαι ο Κινέζος, ας πούμε, της υποθέσεως. Και στους ηχθείς, ωραία, οι ηχθείς λοιπόν συντονίζονται με έναν άλλον, με έναν βασιλιά λοιπόν ξυφών. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει ξεκάθαρα μηνύματα, ξεκάθαρες απαντήσεις, ξεκάθαρα πράγματα. Πηγαίνω με έναν ξεκάθαρο τρόπο που είναι να πάω, επικοινωνώ την αλήθεια μου στους άλλους ανθρώπους, βάζω το όριό μου, δείχνω ότι δεν μασάω, δείχνω ότι κοίταξε να δεις φίλο μου αυτό, αυτό και αυτό. Δεν γίνομαι τόσο διπλωματικός και διπλωμάτης αυτή την περίοδο. Τα λέω λίγο και μπρουτάλ.
με ενοχλεί αυτό που έκανε, α πούμε, ή με ενοχλεί αυτό που κάνει, ή ξέρω εγώ, με ενόχλησε αυτό, ή εκείνο ή το άλλο. Εντάξει, γιατί πολλές φορές και η ομοία αλήθεια είναι και ένας τρόπος απελευθέρωσης και το χρειάζεστε εσείς οι ηχθείς αυτή την περίοδο, φαίνεται. Αυτή η Πανσέλινος και με. Δηλαδή, πρόσεξαν στην ιστορία. Αν πάρει δύναμη την Πανσέλινου που είναι στον κρύο, πάρει αυτή τη δύναμη του κρύου, αυτή την ορμή και πει την αλήθεια σου, θα σε σέβονται μετά κιόλα. Θα πούνε, όπ, κάτσε να δει, έχει πει και αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η ιστορία. Ο κρυός βοήθειες από ζώδια του αέρα. Ο Ταύρος βοήθειες από ζώδια της γης. Εδώ έχουμε βοήθειες από ζώδια γενικότερα καρκίνος, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Οι καρκίνοι βοήθειες από ζώδια του αέρα. Οι λέοντες βοήθειες από ζώδια της φωτιάς. Οι παρθένοι βοήθεια από ζώδια της φωτιάς κυρίως. Ο ζυγός κυρίως από ζώδια οροσκόπου κτλ. Έτσι, και όσοι έχουν πολύ από τον περίγυρο πολύ νερό στο χάρτη, α πούμε, ζώδια κουπάτα εδώ νερού, ή σκορπιοί και εδώ από ζώδια του νερού, ή παρθένοι από ζώδια γης και κυρίως παρθένος, ή εγώ και κυρίως από ζώδια του αέρα, τα οποία είναι λίγο αεράτα και παίρνουν βοήθειες, βοήθειες εννοούμε, δηλαδή μπορεί κάποιος να σου ξεκλειδώσει κάτι, να σου πει κάτι, ένα επιχείρημα, και να πεις, ναι ρε παιδί μου, να το αυτό είναι, ή μια πληροφορία, ή έναν λόγο, ισχύει για ό,τι είπα και προηγουμένως. Για τους υδροχώους, ζώδια Ταύρος, οροσκόπη και πολύ Ταύρος κάποιος να έχει στο χάρτη του, και για τους ηχθείς, ζώδια του αέρα, τα οποία σε βοηθάνε και όλας να σου πει, μίλα ρε παιδί μου, να σε συγκλήσει κάποιος, να σου πει, πήγαινε, εντάξει, δεν υπάρχει ένα ζώδιο του αέρα και να σου πει, πήγαινε, μίλα ρε παιδί μου, πες την αλήθεια σου, μίλα, πες κάτι, πες ένα επιχείρημα και κάπου να πάρεις μπρος και να πεις, ναι ρε παιδιά, κοίταξε να δεις, με ενοχλεί αυτό, με ενοχλεί εκείνο ή αυτό, ή να κάνουμε εκείνο αυτό, εντάξει, και να έρθει λοιπόν και να ξεκλειδώσει. Αγαπημένα, αγαπημένε μου, θέλω να μάθω πάρα πολύ αν αυτό το άνοιγμα και αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, που ήταν και πολύ προσαρμοσμένο για την Πανσέλινο στον κρυό, σε βοήθησε και να καταλάβεις και να ξεκλειδώσει μέσα σου αρκετά πράγματα. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ακούσω ή να μου γράψεις την άποψή σου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.